Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, καλώς ήρθατε στο φροντιστήριο της Εταιρείας Διαβητικού Ποδιού για την εξέταση της νευροπάθειας, την εξέταση της αγκιοπάθειας και τις οδηγίες πρέπει να δώσουμε. Όπως λέει και το πρόγραμμα, ο πρώτος ομιλητής θα ασχοληθεί με την συνέντευξη, με το κλινικό ιστορικό και στη συνέχεια θα κάνει την κλινική εξέταση. Ο ομιλητής και ο παρουσιαστής, εν πάση περιπτώσει, του φροντιστηρίου είναι ο πρώτος, είναι ο κύριος Παναγούλιας. Κύριε Παναγούλια, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το τελείως πρακτικό κομμάτι. Ας μείνει η διαφάνεια που δείχνει πώς, τι θα περιλαμβάνει αυτό που θα μας πείτε. Αυτά. Ας μείνει εκεί και να μην κάνουμε τίποτα άλλο, προτού ξεκινήσουμε το διαδραστικό κομμάτι. Δεν θα κάνουμε 25 λεπτά, βεβαίως. Θα τα κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Θα τα δούμε, γιατί έχετε ετοιμάσει μεγάλη δουλειά και βίντεο και τα πάντα. Αλλά η πράξη, όσο μπορείτε να την κάνετε πιο γρήγορα, καλά είναι να ξεκινήσουμε με αυτήν. Οπότε, διαβάζοντας από εκεί, θα μιλήσουμε για το ιστορικό και την κλινική εξέταση στην πράξη. Θα κάνω εγώ τον ασθενή με ζαχαρόδι διαβήτη, ο οποίος ενδεχομένως έχει διαβητικό πόδι, και ο κύριος Παναγούλιας θα μου παίρνει συνέντευξη. Θα καθίσουμε ένας απέναντι από τον άλλον και θα παρακολουθήσετε τι λέμε. Και βεβαίως ο κύριος Παπάς θα σχολιάζει και θα διορθώνει. Σωστά. Θα σχολιάζουμε αυτά εμείς, γιατί με ρωτούσατε. Θα σχολιάζετε και θα διορθώνετε αυτά που λέμε. Περάστε. Ότι κάποιος όταν μπαίνει σε οποιοδήποτε ιατρείο, η πρώτη κίνηση, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, είναι να δίνουμε το χέρι μας. Δεν το κάνουμε. Αλλά κάποια στιγμή θα το μάθουμε ότι πρέπει να το κάνουμε. Ιδίως όσοι έχουν πάει και έχουν δουλέψει και έξω, το ξέρουν ότι όταν ανοίγω εγώ την πόρτα και έρχομαι, ο γιατρός σηκώνεται και με χαιρετάει τη μεγάλη. Καλώς ήρθατε, Παναγούλιας, καθίστε. Πείτε μου, κύριε Τσαπόδη, για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα. Ξεκινάμε δηλαδή καταρχήν από το ιστορικό. Να ρωτήσουμε τον άρρωστο. Ξεκινάμε δηλαδή από την αιτία προσέλευσης του ασθενούς. Για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα για το οποίο ήρθατε σήμερα. Έμαθα ότι υπάρχει ιατρείο διαβητικού ποδιού. Mm-hmm. Και επειδή έχω μακροχρόνιο διαβήτη, ήδη 30 χρόνια, mm-hmm. Θα ήθελα να ξέρω αν τα προβλήματα που έχω από τα πόδια μου οφείλονται στο διαβητικό πόδι ή είναι άσχετα και αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Να. Μία παρένθεση τώρα. Εγώ κάνω σαν να παίρνω κανονικό ιστορικό ή θα πρέπει να ερμηνεύω. Ό,τι νομίζετε. Ωραία. Το πρώτο που ρωτάμε είναι τι τύπου διαβήτη έχει ο ασθενής. Τι τύπου διαβήτη έχετε. Δεν ξέρω τι τύπου διαβήτη. Από πότε έχετε διαβήτη. Έχω από ποια ηλικία. Τώρα πες ότι είμαι 70. Έχω διαβήτη από τα 45 μου. Από τα 45. Άρα το πιθανότερο είναι, με ξέρεις και τι φάρμακα παίρνετε. Κάτι χάπια μου δίνει. Χάπια. Άρα το πιθανότερο είναι ότι ο ασθενής έχει διαβήτη τύπου 2 και είναι υποτίθεται και αυτό είναι σημαντικό, γιατί συνήθως η διαβητική νευροπάθεια στα άτομα που έχουν διαβήτη τύπου 2 υπάρχει σε ένα ποσοστό έως και 15% με την πρωτοδιάγνωση. Άρα είναι αρκετά πιθανό ο ασθενής αυτός που έχει διαβήτη να έχει και νευροπάθεια. Τι προβλήματα λοιπόν. Οπότε μόνο το ιστορικό. Okay, εντάξει. Τι προβλήματα έχετε με τα πόδια, τι αισθάνεστε. Το βράδυ όταν κοιμάμαι, τα πόδια μου δεν βρίσκουν ησυχία. Εννοείτε τα πέλματα ή τα κάτω άκρα ή ολόκληρο το πόδι. Τι εννοείτε. Πόδι από τα σγρουμπούλια και κάτω, δεν βρίσκουν ησυχία. Πρέπει να σηκώνομαι, να τα γυρίζω. Πολλές φορές πρέπει να κατέβω και να πατάω πάνω στο πλακάκι και στο μοσαϊκό για να δροσιστούν. Τα νιώθετε να καίνε, να πονάνε, να τσούζουνε, δεν ησυχάζουν. Δηλαδή δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Όλη νύχτα δεν με αφήνουν. Μετά πια κουρασμένος κατά τις 5 η ώρα το πρωί, κοιμάμαι 3-4 ώρες, οπότε δεν μπορώ καλά-καλά και να ξεκουραστώ. Γιατί
Καλά. Καλά. Τα προβλήματα αυτά είναι και τη μέρα ή μόνο τη νύχτα? Τη νύχτα. Μόνο τη νύχτα. Τη μέρα δεν έχω κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Ανακουφίζονται με κάτι? Τα πόδια... Όταν περπατάτε είναι καλύτερα? Όταν περπατάω είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Μάλιστα. Ανακουφίζονται με αυτό, ότι πρέπει να τα βάλω σε κρύο... Σε κρύο νερό. Σε κρύο νερό ή στο κρύο πάτωμα. Όταν μπαίνετε στο μπάνιο και είναι το νερό ζεστό, το καταλαβαίνετε ή όχι? Το νιώθετε να σας σκέφτε όταν είναι αυτό το νερό? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Έχω την εντύπωση ότι δεν το... είτε είναι κρύο το νερό, είτε ζεστό είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω στην κοιλιά μου, το καταλαβαίνω καλά. Στην πλάτη μου, αλλά καλά. Στα πόδια δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, αν το καταλαβαίνω ή δεν το καταλαβαίνω. Καλά. Ωραία. Έχετε άλλα προβλήματα υγείας? Τι άλλα φάρμακα παίρνετε, εκτός από τα χάπια του ζαχάρου? Παίρνω φάρμακα για την πίεση, παίρνω φάρμακα για τη χοληστερίνη, μου έχουν δώσει μια ασπιρίνη. Την ασπιρίνη γιατί την παίρνετε? Δεν ξέρω. Έχετε πρόβλημα με την καρδιά, με τα πόδια? Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά μου, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Αλλά... Έχετε κάνει εξετάσεις? Έχω κάνει ένα καρδιογράφημα και μου πάνε ότι είναι καλό. Πότε το κάνατε αυτό? 5 χρόνια, 6 χρόνια. 5 χρόνια. Και τις εξετάσεις πότε τις κάνατε? Οι τελευταίες εξετάσεις είναι πριν από 1 χρόνο περίπου. Έχετε κάνει εξέταση για το θυρεοειδή, για ανεμία? Είναι καλά αυτά. Δεν έχω ούτε ανεμία ούτε πρόβλημα. Να, έχετε κάνει εξετάσεις? Πριν από πολλά χρόνια είχα κάνει εξετάσεις και μου είπαν ότι είναι καλά. Ωραία. Κάτι άλλο που αισθάνεστε? Νιώθετε να μου διάζει άλλο σημείο του σώματος? Όχι, όχι. Το μόνο πρόβλημα. Πρίζονται τα χέρια, τα πόδια? Καμιά φορά τα πόδια πρίζονται, αλλά μου λένε ότι είναι από το φάρμακο που παίρνω από την πίεση. Για την πίεση. Καλά. Πόσα μιλιγκράμμ είναι αυτό, θυμάστε, πώς το λένε? Δεν θυμάστε. Καλά. Ωραία. Έχετε δει ποτέ καμία πληγή στα πόδια? Όχι. Έχετε κάνει ποτέ υπέρηχο τρίπλεξ στα πόδια? Ποτέ. Όχι. Ωραία. Εντάξει, καθίστε λίγο και βγάλετε τα παπούσια και τις κάλτσες σας. Θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο? Δεν προσθέτει να πει ο κύριος Παπάσκα. Συγχαρητήρια στον κύριο Τσαπό, καταρχήν είναι υποκριτική πραγματικά. Και μου αρέσαν οι απαντήρες. Όχι, δεν έχω να πω κάτι για το ερωτηματολόγιο. Δεν ξέρω αν θέλει το κοινό να κάνει κάποιο σχόλιο σε αυτά που άκουσε. Πονάει, λέει, το πόδι και όταν περπατάει ανακουφίζεται, ο κύριο Τσαπόγας. Όταν λέτε περπατάτε και ανακουφίζετε, εννοείτε στα πέλματα ή στις γάμπες? Πότε νιώθετε κάτι? Πού εννοείτε ότι σας ανακουφίζει? Τι σας ανακουφίζει? Όταν περπατάω, ναι, αισθάνομαι ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν είναι ακίνητο το πόδι περισσότερο, αλλά τη νύχτα σχεδόν αποκλειστικά είναι αυτό που με ενοχλεί. Πρέπει να το κρεμάσετε το πόδι, όταν το κρεμάτε από το κρεβάτι είναι καλύτερα? Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, αλλά πολύ πιθανό ναι, να είναι καλύτερα. Τώρα που το λέτε, μάλλον έτσι. Όταν περπατάτε, αναγκάζεται να σταματήσετε? Δεν έχει χρειαστεί. Δηλαδή, πόσα τετράγωνα περπατάτε? Χωρίς να σταματήσετε. Δεν σταματάω. Συνεχίζω να περπατάω. Ναι. Δηλαδή ένα τετράγωνο περπατάτε χωρίς να σταματήσετε? Τετράγωνα, δεν χρειάζεται να σταματάω. Και έτσι κι αλλιώς δεν έχω και μακρινές αποστάσεις να περπατήσω. Από το σπίτι στη δουλειά και από τη δουλειά στο αυτοκίνητο και από το αυτοκίνητο πάλι στη δουλειά. Είναι μικρές αποστάσεις. Μικρές οι αποστάσεις. Διαφορική διάγνωση μεταξύ αγιοπάθειας και νευροπάθειας κάνει ο κύριος Τσαπόγος αυτή τη στιγμή. Και ο κύριος Παναγούλης μαζί. Δεν με ρώτησε αν καπνίζω. Καπνίζετε? Καπνίζω. Θα το κόψετε. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση για την περιφερική αιτιοπάθεια είναι ακριβώς έτσι, ότι αν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από κάποια απόσταση, σε πιάνει πόνος στο πόδι, ο οποίος σε αναγκάζει να σταματήσεις και να περάσει ο πόνος και να ξαναρχίσει το περπάτημα, αυτό να μας πεις. Και η απάντηση πρέπει να είναι ναι ή όχι. Δηλαδή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και κοιτάμε να είναι κλειστές ερωτήσεις περισσότερες. Δηλαδή να απαντάμε με ένα ναι ή με ένα όχι, αλλά τελείως ας πούμε προσδιορισμένο και τελείως εστιασμένο. Και όχι έτσι γενικά και αόριστα. Επίσης, η διαλείψη αχολότητα δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στη γάμπα ή στον ακροπόδα. Ή μπορεί να είναι και στα ισχύα ή να είναι, ξέρω εγώ, στους μυρούς, άμα είναι οι αρτηριακές αποφράξεις ακόμα πιο ψηλά. Για το κληρονομικό ιστορικό. Ρώτησε. Και επίσης θα ήθελα να... Ποια απάντηση του κύριου Τσαπόγα μας μπέρδεψε λίγο?
Ναι. Είναι και κάποιος που μπερδεύει. Τα πόσα μέτρα περπατάει και πού πονάει. Εγώ εντόπισα ότι όταν κρεμάει το πόδι λέει να κουφίζεται. Αυτό βέβαια σε αγκιοπάθεια ισχύει, αλλά ισχύει σε πολύ προχωρημένη αγκιοπάθεια, σε κρίσιμη ισχυμία. Οπότε με τις υπόλοιπες απαντήσεις έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Εδώ ένας καπνιστής μπορεί να έχει. Βέβαια. Οι γονείς σας έχουν προβλήματα υγείας γνωστά. Δεν ζουν πια, είναι 70 χρόνια. Σε τι ηλικία φύγανε. Ο πατέρας μου έφυγε στα 63 του και η μητέρα μου στα 87 της. Είχαν πάθει κάποιο έμφραγμα, κάποιο εγκεφαλικό, κάποιο πρόβλημα με το πόδι. Σε τι ηλικία το έπαθε. Έπαθε ένα στα 58 του, ένα στα 60 του, ένα στα 63. Και η μητέρα σας. Η μητέρα μου δεν πέθανε. Μεγάλη από ρολιμόξεις. Παιδιά έχετε. Όχι. Τα αδέρφια έχετε. Έχω αδέρφια, είναι υγιή. Ναι. Έχουν κάποιοι, παίρνουν φάρμακα, ξέρετε. Έχετε επαφή. Νομίζω ότι ο ένας αδελφός μου παίρνει αντιπερτασικά. Καλά. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να... Κάποιος από το ακροτήριο κάποια ερώτηση, γιατί νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την καθεαυτού κλινική εξέταση. Ναι, 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 σίγουρα. Απλώς καλά θα είναι να ξέρουμε λίγο πολύ τι γίνεται με τα νεφρά, αν υπάρχει κάποιο θέμα. Θα δούμε και τις εξετάσεις αίματος, να δούμε με τα μάτια πότε τον είδε τελευταία φορά, είπαμε ο οφθαλμίατρος και τι του βρήκε ο οφθαλμίατρος. Και στην κλινική εξέταση, εντάξει, το πόδι θα εξετάσουμε τώρα, αλλά βάζουμε και ένα ακουστικό στις καροτίδες. Ενδεχομένως να βάλουμε και ένα ακουστικό στις μυριές. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε τώρα εδώ αυτό. Ας δούμε την εξέταση του άγνωστου ποδός. Οκ. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Η συνύπαρξη των επιπλοκών βέβαια είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή το να ελέγχει κανένα στο σύνολο των επιπλοκών πριν προχωρήσει και σε εκεί που εστιάζει τελικά, καλά, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είτε είναι μικρο ή μάκρο αγκιοπάθεια. Ωραία. Είναι κάποιος που θέλει να εξετάσει το πόδι του από το ακροατήριο ώστε να το δούμε στην οθόνη όλοι μαζί. Όχι. Το σενάριο είναι ότι ήρθε ο ασθενής μόνο και μόνο επειδή τα πόδια του δεν βρίσκουν ησυχία πουθενά. Και τα δύο πόδια, κύριε Τσαπόγα. Και τα δύο τα πόδια, μάλιστα. Και τα δύο πόδια. Το ίδιο, ε. Το ίδιο, ναι. Και τα δύο τα πόδια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, βέβαια, το ξέρετε, το σύνδρομο του Τάρσια Ουσολίνα. Το ξέρετε, εντάξει, οι ορθοπαιδικοί το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αυτό όμως είναι ετερόπλευρο. Εντάξει. Πονάει πολύ έως πάρα πολύ και μπορεί να χρειαστεί και επέμβαση, αλλά είναι ετερόπλευρο. Και τα άλλα που υπόθηκαν προηγουμένως. Για την ουρική αρθρίτιδα, που μπορεί να είναι τόσο έντονη ή τόσο έντονη, και την ψευδοουρική, που δεν ανέχονται τα σκεπάσματα. Και βεβαίως υπάρχουν και τα τελείως νευρολογικά, δηλαδή δισκοπάθειες και αυτά, τα οποία μπορεί και αυτά να επηρεάζουν. Λοιπόν. Θέλω να εξετάσουμε τώρα. Καλά θα ήταν να έχουν κάποιος άλλος, ώστε να την βλέπω κιόλας εγώ για το πώς θα εξεταστεί ο άλλος, αλλά. Εν προκειμένου. Πάει στα κομμάτια. Κάτσε να εξετάσω. Ένα πολύ συχνό που κάνουν οι ασθενείς, σου λέει βγάλει τα παπούτσια. Οπότε βγάζουν τα παπούτσια τους και βάζουν τα πόδια και δεν βγάζουν τις σκάλτσες. Οπότε κάθονται εκεί. Βγάλει και τις σκάλτσες αν θέλετε. Μετά θα ψάξετε δύο άλλοι για να δούμε τι κάνετε. Και τα δύο πόδια ή το ένα πόδι. Και τα δύο. Κοιτάμε τον Άρη Βίνικ, ο οποίος έκανε ένα τέτοιο. Μια τέτοια εξέταση με τα δικά του πόδια επάνω. Ορίστε. Και κάθονται και εκεί. Αφήστε τα λοιπόν. Ωραία, κοιτάμε λίγο καταρχήν επισκοπικά πώς. Κοιτάμε καταρχήν το πόδι επισκοπικά να δούμε το πώς είναι το δέρμα. Κοιτάμε αν έχει κάποια ξανθήματα, κάποιες εξελκώσεις, αν είναι το πόδι στυλπνό, λίο, αν έχει τρίχες ή όχι. Αυτά είναι υπέρ της διαβητικής νευροπάθειας και κυρίως του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Κοιτάζουμε επίσης αν είναι το πόδι υγρό και το ακουμπάμε κιόλας. Το πόδι είναι φυσιολογικό αυτή τη στιγμή. Το πρώτο που ξεκινάμε να κάνουμε είναι καταρχήν. Κοιτάμε επίσης τα δάχτυλα, να έχουν καλή. Ναι. Θα κοιτάξουμε ανάμεσα στα δάχτυλα. Θα κοιτάξουμε και ανάμεσα στα δάχτυλα να δούμε αν υπάρχει. Κοιτάμε ανάμεσα στα δάχτυλα πάντα. Κάπου έλκος. Η μυκητίαση ανάμεσα στα δάχτυλα. Βεβαίως, και μύκητες.
αναφέρεται και κυρίως αυτό που είπε ο κ. Σαπόγα στη μορφολογία. Εγώ θα συλλέρω ένα γενικά την παραμόρφωση ή μη του άκρου ποδός. Δηλαδή, αν υπάρχουν οι μεσόστεοι μύες ή δεν υπάρχουν. Αν υπάρχει μεταξύ εκτινόντων και καμπτήρων κάποια ανισοτιμία. Αν υπάρχει γαμψοδακτυλία, αν υπάρχει τυμπανοδακτυλία. Αν υπάρχει βλεσός μεγάλος δάκτυλος ή όχι. Ξέρετε τις ορολογίες αυτές. Φαντάζομαι τις έχετε ακούσει. Υπάρχει μια ορολογία που στα παιδιά κυρίως έχει σημασία, το λεγόμενο curly toe, το οποίο είναι το στριχτό δάκτυλο. Βλέπετε τον τέταρτο δάκτυλο και τα δύο πόδια, που είναι curly toe. Τουλάχιστον αυτό έχω να σας δείξω. Βλέπουμε λοιπόν τους μεσόστεους μύες. Και γι' αυτό το curly toe κάνει κάλο. Στο δεξί πόδι, εδώ, ο τέταρτος δάκτυλος έχει... Αυτός. Έχει κάλο κάτω από τον τέταρτο. Άτος. Εκείνος. Βλέπετε. Αν είχα ένα διαβητικό θα σας έδειχνα και τη γαμψοδακτυλία και τα άλλα. Αυτό. Σημεία αυξημένης πίεσης. Και είναι σημεία αυξημένης πίεσης διότι πιέζεται από τον προηγούμενο δάκτυλο. Από τον προηγούμενο δάσκαλο, δάκτυλο, εκεί ακριβώς θα κάνει υπερκεράτωση. Και αυτό έχει σημασία. Είναι εδώ, η αρχή της. Ναι, ναι. Και στο ένα και στο άλλο πόδι. Και στο αριστερό και στο δεξί. Κοιτάζουμε λοιπόν για τους μεσόστεους μύες, κοιτάζουμε την ανατομία των δακτύλων, κοιτάζουμε αν έχει μυκητίαση ανάμεσα στα δάχτυλα, κοιτάμε αν έχει παρονυχίες και αν μπαίνει το νύχι μέσα στο δέρμα, κοιτάμε πώς είναι κομμένα τα δάχτυλα. Και τα δάχτυλα δεν είναι κομμένα, τα νύχια. Και από κάτω κοιτάμε να δούμε πώς είναι η ποδική καμάρα, σηκώνουμε και το πόδι από κάτω για να δούμε αν έχει ρογμές ή σχισμές, κυρίως στην φτέρνα. Το ίδιο και στο άλλο πόδι. Η ψηλάψη είναι εκ των ουκάνε, έτσι, δηλαδή τα πιάνεις. Το ίδιο και από κάτω. Και κοιτάζουμε και για αυξημένα σημεία πίεσης, τα οποία ή για παραμορφώσεις εδώ πέρα, στις κεφαλές των μεταταρσίων και τον ρωτάμε αν πονάει κιόλας, γιατί μπορεί να έχει κάποια μικρή αιμορραγία μέσα σε κάποιο κάλο και να τον πονάει ενδεχόμενα στην έντονη εντοπάθεια. Οπότε ψάχνουμε για σκληρίες. Ψάχνουμε για επώδυνα σημεία, ψάχνουμε για... και ψηλαφούμε και τους φύξεις, εννοείται, έτσι. Ναι, απλά δεν το κάνω γιατί είναι στην αγκιοπάθεια τώρα. Εγώ νομίζω ότι στην ψηλάφιση, όταν ψηλαφάς, τα κάνεις όλα... Όλα τα κάνεις με τη μία. Με τη μία. Δηλαδή, άπας και βάζεις τα χέρια σου πάνω, δεν βάζεις τα χέρια πάνω, ο κύριος Σαπόγας λέει, δεν βάζεις κατά ανάγκη, δεν βάζεις γάντια. Όταν ψηλαφάς αγκία. Δεν χρειάζεται τα γάντια όντως. Επισήμως βάζεις, αλλά... Δεν μπορείς να ψηλαφείς. Και εγώ έτσι νομίζω, αλλά επισήμως βάζεις. Αυτό είναι. Αλλά είναι θέμα πρακτικής και εξάσκησης. Εγώ δεν μπορώ να βάλω. Εγώ δεν μπορώ να βάλω, γιατί μπορώ να ψηλαφίζω και τα πλένω τα χέρια μου. Βέβαια, εννοείται ότι θα πλένω τα χέρια. Δεν έχουμε για πού να πλύνουμε τα χέρια μας εδώ, αλλά δεν μπορούσαμε να πετύσουμε και νητήρα. Προχώρα. Το επόμενο που θα εξετάσουμε είναι με το. Οπότε πώς ψηλαφάς τις σφίξεις, αφού ξεκινάς μετά με τα. Ουσιαστικά ψηλαφούμε τις ραχιές αρτηρίες των ποδών και κοιτάζουμε για το αν αντιλαμβανόμαστε το θυγμό. Κανονικά πρέπει να είναι σε ανατομική θέση το πόδι και όχι σε αυτή τη θέση. Ναι, το πόδι την ψηλαφάμε μεταξύ πρώτου και δευτέρου μεταταρσίου της. Στο πρώτο δεύτερο μεταταρσίο, στο ύβρος του ταρσού. Και κοιτάζουμε και για οπίσθιες κνημιές αρτηρίες. Πίσω βέβαια, από το έσω σφυρό είναι η οπίσθια κνημιά αρτηρία. Πίσω από το έσω σφυρό. Βέβαια, αν δεν είναι ψηλαφητές, αυτό δεν συνεπάγεται πάντοτε ότι το άτομο έχει αγκιοπάθεια, γιατί μπορεί να μην είναι ψηλαφητές σε ένα ποσοστό 5 με 10% λόγω ανατομικής παραλλαγής. Δεν συνεπάγεται δηλαδή ότι αν δεν τη ψηλαφίσουμε, ότι έχει αγκιοπάθεια. Πιο πολύ κατευθυνόμαστε από το ιστορικό και από τα απεικονιστικά ευρήματα και το κνημοβραχιόνιο δείκτη. Μετά. Τώρα. Δεν πειράζει. Αλλά να κάνω λίγο την αμφίχυρη. Ναι, μια... κάνε, κάνε. Έχω μάθει από το πανεπιστήμιο. Κοιτάς αν... Φαίνεται. Δεν φαίνεται, όχι. Ελάτε από εδώ. Δεν φαίνεται. Έλα από εδώ. Δεν γίνεται, εντάξει. Δεν φαίνεται σίγουρα. Βλέπουμε μόνο την πλάτη σου. Ναι, δεν γίνεται, εντάξει. Πρέπει να έρθω ανάποδα. Όχι, όχι, όχι. Συνεχίστε, δεν έχει νόημα. Πρέπει πάνε. Κάπως έτσι ουσιαστικά. Λοιπόν, και επίσης κοιτάμε, υπάρχει στον διαβήτη που ετοιμάζεται να κάνει κάλο, εν πάση περιπτώσει, η γαμψοδακτυλία, η οποία είναι ένα αποτέλεσμα της προώθησης του μαξιλαριού από λίπος που έχουμε κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσίων, από τη θέση τους που είναι να προστατεύουν τα μεταταρσία, μπροστά.
Οπότε βλέπεις αυτές τις σχισμές εδώ να είναι ουσιαστικά να το πόδι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό σημαίνει στις περιπτώσεις που έχουμε νευροπάθεια ότι οι κεφαλές των μεταταρσίων αντί να είναι σε αυτή τη θέση που προστατεύονται κάτω από το μαξιλαράκι έχουν έτσι έρθει σε μια τέτοια θέση και είναι ακριβώς κάτω από το δέρμα. Οπότε όταν περπατάει ο άνθρωπος εκεί δημιουργούνται κάλλοι. Υπάρχουν άπειρες φωτογραφίες και σε αυτό το συνέδριο που είμαι σίγουρος ότι έχετε δει. Και είναι κάτι που το κοιτάμε όμως και όπως είπε και ο Γιώργος, ψηλαφούμε τις κεφαλές των μεταταρσίων σε τι θέση βρίσκονται. Ωραία. Το επόμενο που κοιτάμε. Αφήστε τα πόδια. Το επόμενο που κοιτάμε είναι τα αντανακλαστικά. Για να τα χείλια αντανακλαστικά, βάζουμε το πόδι σε λίγο ουδέτερη θέση, είτε το κάμπτουμε λίγο. Κρατάμε με το ένα χέρι το πέλμα. Αφήστε το χαλαρό το πόδι. Αφήστε το χαλαρό. Και χτυπάμε τον αχίλιο τένοντα και περιμένουμε να δούμε ότι εκλείεται το αντανακλαστικό. I'm dead. Ναι. Σε περίπτωση που ο άρρωστος δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ζητάμε να τραβήξει τα χέρια μεταξύ τους, να κάνει το χειρισμό Gentrasic, έτσι ώστε να αποσιωθεί, δηλαδή να κάνει αυτό εδώ το πράγμα και να τραβάει με τα χέρια μεταξύ τους. Άρα, το τράγμα το χειρισμό τεχνιέται και μπορούμε να δούμε αν εκλείονται τα αντανακλαστικά ή όχι. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να το δούμε αυτό, σηκωθείτε λίγο όρθιο και ακουμπήστε με το γόνατο εδώ πέρα. Αλλιώς από εδώ. Φαίνεται τίποτα. Ναι. Ωραία. Αφήστε το λίγο εδώ και έτσι όπως είναι κάνουμε πλήξη στον αρχηγείο τένοντα και βλέπουμε ότι εκλείεται το αντανακλαστικό. Τίποτα δεν εκλείεται. Τίποτα δεν εκλείεται. Τραβήξτε λίγο τα χέρια. Αυτό κάνω. Μπράβο, τώρα μάλιστα. Τώρα δεν πειράζει, το έκανα. Καθίστε λίγο εδώ. Το έκανε επίτηδες ο κύριος Σουαπόβας. Σημαίνει αυτό ότι αν δεν χαλαρώσει ο ασθενής, ήρεμο περιβάλλον, να εμπνέει εμπιστοσύνη, αν μπαίνει βγαίνει νοσηλεύθερο ο ένας ο άλλος, αυτά δεν θα κάνει την καλή εξέταση. Το επόμενο που κοιτάμε, ελέγχουμε με το διαπασόν. Το διαπασόν μπορεί να είναι είτε αυτού του τύπου, είναι 128 Hz, είτε είναι διαβαθμισμένο. Ουσιαστικά βλέπουμε αν αντιλαμβάνεται το τρέμουλο που θα εφαρμόσουμε στα συγκεκριμένα σημεία που θα πούμε και αν αυτό το τρέμουλο σταματάει να το νιώθει σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς το ερέθισμα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτός που εξετάζει δεν έχει νευροπάθεια στα χέρια. Εκείνο που τους κάνω εγώ στους ασθενείς, τους λέω πρώτα αυτό βλέπετε είναι ένα διαπασόν. Το διαπασόν κάνει δονήσεις με τα δύο σκέλη. Άμα βάλω το στέλεχος πρώτα στο χέρι. Το πρώτο που κάνουμε είναι ότι ελέγχουμε στη στυλοειδή απόφυση της κερκίδας για να νιώσει το ερέθισμα κεντρικά, για να ξέρει και να, τι είναι αυτό που θα αναμένει να νιώσει. Το αισθάνομαι μια χαρά. Το αισθάνεστε? Πολύ καλά. Ωραία. Και μετά πάμε... Τώρα εδώ πέρα η βιβλιογραφία λίγο διχάζεται. Κάποιοι λένε ότι εφαρμόζεται στην άκρη του μεγάλου δακτύλου, άλλοι στην εγγύης άρθρωση. Έτσι, μεταξύ... πώς να πω, της εγγύης φάλαγγης του μεγάλου δακτύλου και της μετάταρσης οφαλαγγικής και του μεταταρσίου. Το κάνεις και στα δύο. Το κάνουμε και στα δύο. Κλείστε λίγο τα μάτια σας. Το νιώθετε να τρέμει? Μάλιστα. Ωραία. Το σταματάμε, του λέμε, το νιώθετε να τρέμει? Όχι. Όχι. Τώρα το νιώθετε να τρέμει? Μάλιστα. Ωραία. Αυτό το κάνουμε τρεις φορές για να αποκλείσουμε ψευδώς θετικά ή να μην έχουμε ψευδώς θετικές και αρνητικές απαντήσεις και ομοίως το κάνουμε συμμετρικά και στο άλλο πόδι. Το νιώθετε να τρέμει? Ναι, ναι. Τώρα? Τώρα όχι. Τώρα? Το νιώθω. Τους ρωτάω αν το νιώθουν ως αφή, γιατί καμιά φορά δεν νιώθουν τίποτα, ούτε αφή, ούτε... συνήθως ξεκινάω με το μονοενίδιο, εγώ πάντως όταν κάνω την εξέταση. Το μονοενίδιο συν μία ακόμα εξέταση με εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό να πούμε αν ο ασθενής έχει ή δεν έχει νευροπάθεια. Άρα το μονοενίδιο είναι η βασική εξέταση και μετά και μία από αυτές τις υπόλοιπες που είναι όπως κάναμε τώρα τη δόνηση με το διαπασόν. Ποιες άλλες είναι? Είναι το θερμόζεστό. Είναι η αφή με το βαμβάκι. Τώρα πόνουμε, δεν το κάνουμε. Μπορεί να μην το κάνουμε. Είναι με μια αμβλία παραμάνα, ξέρω εγώ, το ρωτάμε αν πονάει ή δεν πονάει. Το
Το μονοειδίο είναι πίεση, έτσι. Ναι. Η παραμάνα είναι πόνος, το μπαμπάκι είναι ελαφρά αφή, την εντοπάθεια θετικότητα. Το ψυχρό ζεστό επίσης. Ναι. Και τη θέση των μελών στον χώρο. Βέβαια είναι διαφορετικό πράγμα η νευροπάθεια και διαφορετικό πράγμα το πόδι σε κίνδυνο. Ένας άρρωστος μπορεί να έχει νευροπάθεια και να έχει απώλεια της αίσθησης του θερμού και του ψυχρού, το μονοειδίο να είναι φυσιολογικό και η αίσθηση θερμού ψυχρού να είναι παθολογική. Αυτό συνεπάγεται ότι έχει νευροπάθεια, αλλά δεν κινδυνεύει όσο ο γενικός πληθυσμός να πάθει εξέλκωση. Λοιπόν, το μονοειδίο που χρησιμοποιούμε είναι ένα μονοειδίο που ασκεί πίεση με 10 γραμμάρια. Το μονοφυλάμετ είναι ουσιαστικά νάιλον νήματα, τα οποία κάμπτονται με πίεση 10 γραμμαρίων. Για να κάνουμε τη διάγνωση της νευροπάθειας. Είναι οι Ίνες Ζέμες Βάινστάιν. Έτσι, η Βάινστάιν. Για να κάνουμε τη διάγνωση της νευροπάθειας, αρκεί σύμφωνα με τις οδηγίες να το εφαρμόσουμε σε ένα σημείο. Για να δούμε όμως αν ένα πόδι είναι σε κίνδυνο, πρέπει να εφαρμοστεί σε 4 διαφορετικά σημεία. Ορισμένοι λένε 10, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει μέσα. Σε 10, ναι, ανάλογα τώρα με τη σχολή και με τη βιβλιογραφία. Ουσιαστικά, καταρχήν το εφαρμόζουμε και αυτό κεντρικά. Δώστε μου λίγο το χέρι σας. Του λέμε, νιώθετε κάτι να σας ακουμπάει. Ναι, μισό λεπτάκι να το πούμε ξανά. Για κράτη εδώ. Ναι, ναι. Το μονοεινίδιο το βάζω σε φόντο που να μπορεί να φανεί. Είναι εδώ. Εδώ βάλτε το. Εδώ. Να το. Μια τρίχα είναι. Είναι μια τρίχα, έτσι. Φεύγοντας, ελάτε να το πλαστείτε όλοι εσείς. Αυτό, εκείνο. Τι φαίνεται μου νομίζω εδώ η τρίχα, έτσι. Ωραία. Αυτή την τρίχα δεν αρκεί να την ακουμπήσεις έτσι απλώς και να ρωτήσεις αν την νιώθει ο ασθενής ή δεν την νιώθει. Ή μάλλον να σπάμε εδώ. Εδώ. Ωραία. Το κάνω, πρέπει να κάμπτεται. Να κάμπτεται. Τώρα γίνεται η εξέταση. Τώρα είναι 10 γραμμάρια. Τώρα γίνεται η εξέταση. 10 γραμμάρια. Τώρα δεν γίνεται η εξέταση. Που μόνο ακουμπάει. Τώρα γίνεται η εξέταση. Σαφές. Σαφές. Ωραία. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι το ακουμπάμε κεντρικά για να το πούμε αν νιώθει το ερέθισμα και ζητάμε να μας λέει με ένα ναι ή με ένα όχι, χωρίς να το σκέφτεται και να το διαπραγματεύεται, αν αντιλαμβάνεται την πίεση. Αυτό γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν σας ακουμπάω θα μου λέτε ναι. 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 Και εφαρμόζουμε στην κεφαλή, στην κορφή του δακτύλου, στο ύψος της κεφαλής του πρώτου, τρίτου και πέμπτου μεταταρσίου και στη ραχιαία επιφάνεια του ποδιού. Έτσι, 4 σημεία. Τώρα σας ακουμπάω. Ναι. Ναι. Η ερώτηση αυτή δεν είναι σωστή. Ο ασθενής που είπα, μάλλον δεν θα καταλάβαινε τίποτα, αλλά δείτε τώρα πώς γίνεται η εξέταση. Ομοίως λοιπόν, κάνουμε στο άλλο πόδι, ακουμπάμε στη ραχιαία επιφάνεια. Έχετε κλειστά τα μάτια. Ναι. Ναι. Σας ακουμπάω. Ναι, καμιά φορά το ψεύδεις εφαρμογές. Το κρατάς μακριά και λες τώρα σε ακουμπάω. Και άμα σου πει ναι, πάνε να πει ότι μάλλον κατά είναι έγινε καλή στιγμή. Μία στις τρεις πρέπει να είναι ψεύδεις. Ναι. Τώρα σας ακούμπησα. Μάλιστα. Mm-hmm. Τώρα. Τώρα όχι. Mm-hmm. Τώρα ναι. Τώρα ναι. Τώρα ναι για λίγο. Πάντως αυτή είναι η εξέταση. Όπως αυτό έχει. Το κάνουμε και αυτό τρεις φορές. Ωραία. Και ελέγχουμε με το θερμό ψυχρό. Εφαρμόζουμε είναι ουσιαστικά είτε με μία ράβδο που είναι θερμό ψυχρό, το μεταλλικό είναι το ψυχρό, το πλαστικό είναι το θερμό, είτε με ράβδους, είτε με τη ράβδο αυτή, είτε με σωληνέρι θερμού ψυχρού, είτε με τη μεταλλική άκρη του διαπασών ή με ένα σφυρί, που το μεταλλικό κομμάτι είναι το ψυχρό, το μεταλλικό κομμάτι είναι το ψυχρό και αυτό εδώ είναι το θερμό. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές, βέβαια. Πάντως, μπορεί να πάρεις το διαπασόν και να το βάλεις σε νερό. Στο ζεστό νερό το ένα του σκέλος και στο ψυχρό το άλλο του σκέλος και πας εναλλάξ. Κρύο, ζεστό, κρύο, ζεστό και το ρωτάς τι αισθάνεται. Μετά από λίγο καιρό όλα τα αντικείμενα που αγγίζεις πάνω στο αίμα του ασθενούς αρχίζουν και αποκτούν την ίδια θερμοκρασία. Οπότε καλά είναι να ανανεώνεις τέλος πάντων τη θέρμανση. Βέβαια υπάρχουν συσκευές που μονίμως δίνουν ζεστό ηλεκτρό. Ναι, αυτές οι συσκευές που δεν είναι συσκευές, κάτι στελέχη που απλά είναι ένα μέταλλο το οποίο δίνει πάντοτε την εντύπωση του ψυχρού και ένα του θερμού. Και η διαφορά κανονικά πρέπει να είναι 2 βαθμοί Κελσίου κάπου. Όχι παραπάνω. Και το όριο του πόνου ποιο είναι? 44 βαθμοί. Από εκεί και πάνω το κάνουμε μερικοί όμως και αυτό στην Αγγλία το κάνουμε.
Το εφαρμόζουμε στη ραχιαία επιφάνεια του ποδός ουσιαστικά και ρωτάμε τώρα, το νιώθε, είναι κρύο ή ζεστό? Ζεστό. Ζεστό. Τώρα είναι κρύο ή ζεστό? Ζεστό και τώρα. Ωραία. Το κράτησε στο χέρι σου αρκετή ώρα. Τώρα είναι ζεστό. Ναι. Μπορεί όμως να μην το αντιλαμβάνεστε γιατί το κρατώ από τη μέση. Τώρα είναι κρύο ή ζεστό? Τώρα ενδιάμεσο μου φαίνεται. Ενδιάμεσο. Αυτό είναι ζεστό, είναι ζεστό. Τώρα. Πάει το ίδιο. Το ίδιο. Τώρα. Πάει το ίδιο. Το αφήνουμε μετά να κρυώσει γιατί τώρα πήρε τη θερμοκρασία. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ολοκληρώνεται η εξέταση με τις συνήθεις μεθόδους. Και μια και είμαι έτσι και δεν θέλω να κάτσω για πολλή ώρα γιατί θέλω να σκοτώ κιόλας, ας κάνουμε και το βιοθεσιόμετρο. Ωραία. Το βιοθεσιόμετρο λοιπόν είναι μια συσκευή η οποία έχει έναν άσπρο κύλινδρο μπροστά, ο οποίος δονείται με μια συγκεκριμένη συχνότητα. Όχι μια συγκεκριμένη, του δίνουμε εμείς με ποια συχνότητα να δονηθεί. Ανάλογα με τη συχνότητα, ο ασθενής, αν είναι υψηλή συχνότητα ή χαμηλή, στις πιο υψηλές καταλαβαίνει. Στις πιο χαμηλές δεν καταλαβαίνει. Το βιοθεσιόμετρο έχει αυτόν τον κοχλία, τον μεγάλο που βλέπετε. Το μικρό κουμπάκι είναι on-off. Αυτό είναι το on-off. Αυτό είναι ένας κοχλίας ο οποίος αυξάνοντας, γυρίζοντας τον, αυξάνεται η συχνότητα στον λευκό κύλινδρο που κρατάει στο χέρι του ο Γιώργος. Έτσι. Και ακουμπάμε με το βάρος του. Μπράβο, το κρατάμε από το στέλεχος και ακουμπάμε με το βάρος του τον άσπρο κύλινδρο επάνω στην επιφάνεια που θέλουμε να ελέγξουμε. Και δεν πιέζουμε εμείς καθόλου. Ακουμπάει μόνο με το βάρος του. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Βλέπετε, γυρίζει. Δεν φαίνεται καλά που γυρίζει. Αυξάνουμε σιγά-σιγά την τάση. Αυξάνουμε τη συχνότητα τέλος πάντων δονήσεων. Και ρωτάμε από τον εξεταζόμενο να μας απαντήσει πότε το αντιλαμβάνεται να τρέμει. Και αυτό προηγουμένως το εφαρμόζουμε κεντρικά. Στο χέρι, έτσι. Να καταλάβει τι του ζητάμε. Γιατί άμα. Οπότε αυξάνει, τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω. Μάλιστα. Τώρα φαίνεται ότι δεν έχει πρόβλημα. Ωραία. Πάλι το εφαρμόζουμε στο άλλο. Με την ηλικία και με το γύρας ανεβαίνει ο οδός αντίληψης, δηλαδή το αντιλαμβάνεται σε πιο υψηλό δυναμικό από ότι τα νεότερα άτομα. Τώρα το νιώθετε να σας. Δεν νιώθω. Τώρα νιώθω. Εδώ λοιπόν μετά από αυτό πηγαίνουμε, βλέπουμε τη διαβάθμιση που υπάρχει στην κλίμακα. Αυτός ο πίνακας από κάτω αντιστοιχεί την ηλικία με τις δονήσεις που είναι φυσιολογικά αντιληπτές. Αν κάποιος σε συγκεκριμένη ηλικία δεν καταλαβαίνει τις δονήσεις που γράφονται εκεί πέρα και τις καταλαβαίνει αφού γίνουν πολύ πιο έντονες, τότε αυτός έχει πρόβλημα. Γενικά σαν όριο. Σαν όριο το 25. Αλλά ισχύει το ότι έτσι και αλλιώς υπάρχει εκφύλιση των νεύρων. Ναι, λόγω ηλικίας. Και κανονικά θα πρέπει και κάθε κέντρο να έχει τις δικές του φυσιολογικές τιμές. Και γιατί αυτό παίζει ρόλο εκτός από την ηλικία και το φύλο, παίζει και έχει ρόλο και η φυλή. Δηλαδή, άλλες είναι οι φυσιολογικές τιμές στους Ασιάτες, άλλες είναι στους Αφροαμερικάνους, άλλες στους Καυκάσιους. Είναι εδώ η κυρία Πριστιανού. Ωραία. Μπράβο. Θα τα πει όμως καλύτερα. Θέλετε να μου κάνετε και την εξέταση με τον Ντόπλερ για να βάλω τα παπούτσια μου επιτέλους? Ελάτε. Γιατί άλλο τίποτα δεν θα με χρειαστείτε εκτός από την ψηλάψη των αρτηρίων. Είδαμε δηλαδή την εξέταση της νευροπάθειας μαζί με την ψηλάψη των αγκείων. Και τώρα είναι το μικροντόπλερ. Υπάρχει το ντοπλεράκι εκεί. Υπάρχει γέλη. Γέλη. Πώς τη λένε αυτή, ναι. Υπερίχων. Δεν υπάρχει, υποθέτω, χαρτοπετσέτα ή γάτζα για να με σκουπίσετε μετά. Όταν βάζουμε την γέλη, είναι πολύ σημαντικό στη συνέχεια να σκουπίζουμε τα πόδια των ασθενών μας. Να μην τους αφήνουμε να τα σκουπίζουμε μοναχοί τους. Είναι στοιχειώδης ευγένεια. Έτσι. Να προσπαθούν να τα σκουπίσουν με τρόπο. Και το εκτιμούν κιόλας ότι τους προσέχεις. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνετε. Λοιπόν. Δεν έχει πολύ μέσα, δηλαδή. Δεν έχει πάρα πολύ. Το άδειο μας δώσανε από το Λαϊκό. Τέλος πάντων, στη ραχεία του ποδός. Είναι ανοιχτό καταρχήν. Ήταν. Yep. Δεν ακούω τίποτα.
Έχει ανοίξει. Πρέπει να ανάψει και ένα κάποιο φωτάκι, δεν... υποθέτω. Έχει ανοίξει. Πάω. Έβηξε λίγο. Μισό. Πιεσόμετρο. Εντάξει, το τέλος είναι τώρα το Doppler δεν είναι για την Ευρωπάθεια. Το Doppler δεν είναι για την Ευρωπάθεια, τον Όβρο δεν είναι για την Ευρωπάθεια. Αλλά άμα δεν να βγάλει κάποιος άλλος από εδώ, το παγκούτσι θα το δούμε. Άνοιξε, ρίξε την πρόεδρο. Να τη γεμίσουμε. Ναι, τώρα υπάρχει. Αν έχει μέρα, το δικό μου αλλά. Εν πάση περιπτώσει, τον Doppler θέλω να λέω. Αου, εντάξει, οκ. Αυτό πρέπει να το πατήσουμε, δεν ξέρω. Πριν βάλουμε τον Doppler, βάζουμε τον ασκό ενός μανόμετρου στο πόδι στη θέση πιο ψηλά, στην κνήμη, έτσι. Το πακέτο που έχουμε εκείνα με τα... Το οποίο δεν το έχουμε εμείς εδώ. Έχουμε. Φέραμε όλα τα υπόλοιπα και δεν φέραμε πιεσόμετρο. Μετράμε την πίεση στο βραχίωνα με Doppler. Όχι μόνο με το ακουστικό μας. Και στη συνέχεια την πίεση στη ραχεία του ποδός και στην οπίστια κνημεία πάλι με Doppler. Και στα δύο πόδια. Και για, ας δούμε τι ακούγεται τουλάχιστον. Και ας μην πάρουμε το σφυροβραχίωνιο δίκτυο. Κάθε δάχτυλο έχει δύο αρτηρίες, από τη ραχεία πλευρά και δύο από την κάτω πλευρά, έτσι. Στους ανθρώπους με διαβήτη, οι αρτηρίες των δακτύλων λειτουργούν ως τελικές αρτηρίες, διότι έχουν αποφράξεις. Οπότε, αν κάποιο σημείο κάνει φλεγμονή, μπορεί να πάθει γάγκρανα. Και η τελευταία. Συζήτηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είσαι μια χαρά που δεν θέλει πολύ. Το κρύβει το... Καμπάνε. Θέλετε να προχωρήσουμε στις παρουσιάσεις. Μπράβο, φέρτε το κάνω μόνος μου. Ευχαριστώ. Όχι, δεν θέλω τίποτα άλλο. Τώρα, πρέπει να συνεχίσουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τις παρουσιάσεις. Τις παρουσιάσεις των κυρία Μπριστιάνου. Και μετά ελάτε να ψηλαφίσετε, όχι τα πόδια μου, αλλά τα εργαλεία. Στις παρουσιάσεις, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο χρόνο κάπου. Έχουμε, ναι.